Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα έχω στα χέρια μου δύο καρμπιρατέρ κινέζικα από κινέζικα χορτοπτικά και ήθελα να σας δείξω έτσι λίγο περιληπτικά το τρόπο που λειτουργούν, ας πούμε, και τι προβλήματα έχω αντιμετωπίσει εγώ. Λοιπόν, οι διαφορές τώρα αυτό με αυτό είναι ότι αυτό είναι λίγο μεγαλύτερο, όπως αν δούμε δηλαδή το κορμό τους, δηλαδή από εδώ και πάνω και αυτό εδώ πέρα από εδώ και πάνω, αυτό είναι μεγαλύτερο, ο κορμός του είναι μεγαλύτερος, και τέτοιο καρμπιρατέρ φοράνε τα κινέζικα με λίγο, ας πούμε, μεγαλύτερη υποδύναμη, μεγαλύτερου κυβισμού, ενώ αυτό εδώ ξέρω εγώ τα λίγο πιο μικρά. Να δούμε λίγο κάποια προβληματάκια. Το πρώτο αρκετά, ας πούμε, συνηθισμένο πρόβλημα εξωτερικό μπορεί να είναι η φούσκα αυτή εδώ, η χειροκίνητη αντλία. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα, αυτό εδώ έχει ξεραθεί και έχει σκάσει. Να το. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πρεσάρει τη βενζίνη από το ρεζερβουάρ και να χάνει κιόλας, να ρουφάει αέρα και ούτω καθεξής. Ας πούμε, ένα πρόβλημα είναι αυτό εδώ, αυτή η φούσκα που ξεραίνεται. Πάμε να τα λύσουμε, να δούμε λίγο πιο αναλυτικά μέσα. Επίσης μία διαφορά ακόμη σε αυτά εδώ είναι ότι αυτά εδώ πέρα τα μεγαλύτερα έχουν και αυτή τη βίδα εδώ πέρα, η οποία ρυθμίζει τη ποσότητα του καυσίμου που πέφτει μέσα, ενώ αυτά εδώ δεν έχουν. Αυτό δεν έχει καν μεμβράνες, είναι. Οι διαφορές τους είναι μόνο και μόνο στο κορμό. Το κάτω μέρος είναι ακριβώς το ίδιο. Αποτελείται από 4 βίδες. Αυτό εδώ πέρα το μεταλλικό καπάκι με τη φούσκα αυτήν εδώ πέρα, η οποία αλλάζει έτσι. Τη βγάζουμε και βάζουμε άλλη καινούρια. Αυτήν εδώ την πλάκα, αυτήν εδώ την πλαστική, μεμβράνες. Και αυτήν εδώ τη μεταλλική την πλάκα. Και τις μεμβράνες ξανά. Δεν είναι ξεραμένες. Φλάντσα και μεμβράνη. Η βελόνα. Και εδώ πέρα έχουμε ένα ζιγκλεράκι έτσι μικρούλι, το οποίο και αυτό έχει ένα O-ring. Και το πάνω μέρος που είναι αυτό εδώ το πλαστικό, το οποίο
κουμπώνει η ντίζα του γκαζιού και όταν πατάμε γκάζι εμείς έρχεται η ντίζα και κάνει αυτή την κίνηση και ανοίγει μέσα την πεταλούδα, ας πούμε, το πλαστικό αυτό εδώ. Και ψεκάζει το καύσιμο μέσα στο κύλινδρο. Πάμε τώρα να δούμε ένα-ένα τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος. Θα ξεκινήσουμε από τα πιο απλά. Ένα είναι, όπως είχα πει και πριν, αυτή εδώ πέρα η φούσκα να έχει ξεραθεί και να έχει τρυπήσει, όπως βλέπουμε εδώ πέρα. Να το φαίνεται. Είναι τρύπια, είναι ξερή. Ένα πρόβλημα μπορεί να είναι αυτό. Δεύτερο πρόβλημα. Αυτό εδώ είναι βαλβίδα. Αυτό. Θα πρέπει, εάν βάλω ένα σωληνάκι έτσι εδώ πέρα, άμα φυσήξω μέσα, να περάσει ο αέρας, ενώ αν κάνω όπως ρουφάω, να μην περνάει ο αέρας. Είναι στην ουσία αντιπίστροφη η βαλβίδα και αυτό, το οποίο και αυτό αλλάζει. Όταν φυσάμε από εδώ πέρα, ανοίγει αυτό εδώ πέρα έτσι, ανοίγει και περνάει ο αέρας, ενώ τα ρουφάμε κλείνει και δεν αφήνει τον αέρα να περάσει, το καύσιμο τέλος πάντων. Οπότε αυτό εδώ με το τέτοιο, πάνε παρέα. Ωραία, έχει κάτσει. Πώς το καθαρίζουμε? Όπως και όλα τα καρμπουρατέρ, όπως σας είχα δείξει, ψεκάζουμε όπου βλέπουμε τρύπα εδώ πέρα, ψεκάζουμε σπρέι καρμπιρατέρ για να το καθαρίσουμε. Λοιπόν, πάμε εδώ στο κορμό. Εδώ βλέπουμε μέσα έχει αυτή εδώ πέρα η σαν βελόνα είναι αυτό εδώ, το οποίο πάει και μπαίνει μέσα σε αυτό εδώ το πλαστικό σωληνάκι, το οποίο βγαίνει από εδώ. Οπότε και αυτό πρέπει να είναι καθαρό. Βάζουμε το σπρέι καρμπουρατέρ, ψεκάζουμε μέσα εδώ. Παιδιά, δεν τα κάνω τώρα γιατί είμαι μέσα στο σπίτι. Και αν κοιτάξουμε μέσα, θα πρέπει να δούμε φως. Στην κάμερα δεν ξέρω αν φαίνεται. Όχι, δεν θα φανεί. Αυτή εδώ η τρύπα πρέπει να είναι καθαρή, ανοιχτή. Δηλαδή ο κορμός του καρμπιρατέρ έχει δύο πραγματάκια. Ένα είναι αυτή εδώ η τρύπα, όπως είπαμε εδώ, να είναι ανοιχτή. Και δεύτερον, εδώ πέρα, που είναι η υποπίεση, περνάει ο αέρας της υποπίεσης και βγαίνει από εδώ πέρα, πρέπει να είναι και αυτή η τρύπα καθαρή. Φυσάμε δηλαδή εδώ και εδώ. Και πάμε τώρα
σε αυτήν εδώ πέρα την πλάκα έχει ένα, εδώ αυτή είναι εδώ η έδρα που μπαίνει η βελόνα, που κάθεται η βελόνα, πρέπει και αυτή να είναι καθαρή. Η βελόνα θα πρέπει να κλείνει καλά και όπως είδατε πριν όταν το έλυνα, αφήνω τη βελόνα μέσα, βλέπουμε ότι δεν μπαίνει εύκολα. Δεν μπαίνει εύκολα, οπότε καλό θα ήταν τη βελόνα. Εδώ έχει πάνω, αν τη δείτε, είναι σαν τρίγωνη. Εδώ τις γωνίες λίγο. Από τη παλιά βενζίνη, τα λάδια που ξεραίνονται, ξέρω εγώ, κολλάνε εδώ πέρα και δημιουργούν ένα διάφανο φιλμ το οποίο δεν φαίνεται με γυμνό μάτι, αλλά δεν αφήνει τη βελόνα να παίζει εύκολα μέσα στην έδρα της. Είδατε τώρα διαφορά κατευθείαν, μόλις το έξισα λίγο βγήκε. Αυτό εδώ πέρα επίσης θα πρέπει να παίζει άνετα. Είναι εντάξει. Εδώ η τρυπούλα αυτή εδώ να είναι καθαρή και αυτή. Η σιτούλα πρέπει να είναι καθαρή και ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα τέτοιου καρμπερατέρ, προβλήματα που θεωρητικά δεν λύνονται και πάει για αντικατάσταση, είναι αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι, παιδιά, αυτό εδώ. Αυτή εδώ είναι μια βαλβίδα και αυτή αντιπίστροφη, η οποία αν τη βάλω από εδώ πρέπει να μπορώ να ρουφήξω και να μην μπορώ να φυσήξω, αν τη βάλω από εδώ πρέπει να μπορώ να φυσήξω και να μην μπορώ να ρουφήξω. Βλέπουμε ότι δουλεύει καλά εδώ πέρα. Εάν χαλάσει αυτή η βαλβίδα για κάποιο λόγο, αν ξεραθεί ή φύγει από εδώ μέσα, μπορούμε με μια πατεντούλα να την αλλάξουμε. Θα σας δείξω σε λίγο πώς θα το κάνουμε αυτό. Οι μεμβράνες, οι ίδιες οι μεμβράνες, πολύ σημαντικό. Αυτή εδώ πέρα η μεμβράνη είναι η αντλία της βενζίνης. Αυτή εδώ είναι η χειροκίνητη αντλία, δηλαδή φέρνει τη βενζίνη από το ρεζερβάρ μέσα στο καρμπιρατέρ για να μην τραβάμε την κορδονιέρα 15 φορές και πάρει μπρος. Αλλά αφού πάρει μπρος, αυτό εδώ δεν κάνει τίποτα μετά. Μετά, παιδιά, δουλεύει αυτή εδώ η μεμβράνη. Η μεμβράνη αυτή πρέπει να είναι εδώ, τα φυλλαράκια της να μην είναι ξεραμένα και να μην είναι, δηλαδή αν δούμε καμιά μεμβράνη που είναι ξερή και το φύλλο της εδώ είναι έτσι, ξέρω εγώ, και αυτό έτσι, σημαίνει ότι δεν, ή εδώ το σημείο αυτό που είπαμε ότι είναι η αντλία της βενζίνης που πάλεται, αν έχει έτσι κοιλιά μεγάλη, είναι στραβωμένη, τέλος πάντων, καλό είναι να αλλάχτεί. Η άλλη μεμβράνη εδώ, που εδώ με το κάτω μέρος που είναι το δισκάκι, πατάει εδώ πέρα το σημείο αυτό και ανοίγει τη βελόνα.
Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο αυτήν εδώ τη βαλβίδα, την αντεπίστροφη. Τι κάνουμε σε περίπτωση που αυτή εδώ χαλάσει. Βλέπουμε ότι δουλεύει, δεν είναι, και αυτή δουλεύει, δεν είναι χαλασμένη. Αλλά ας πούμε ότι χάλασε. Παίρνω μια βελόνα από σύριγγα. Και βγάζω αυτή τη μεμβράνη από εδώ μέσα. Προσεκτικά, θα πιάσουμε μόνο τη μεμβράνη. Οχ, μου φύγε. Πού πήγε? Την πέταξε, παιδιά, ούτε είδα που πήγε. Τέλος πάντων, θα τη βρούμε μετά. Δεν υπάρχει μεμβράνη μέσα. Την έχουμε βγάλει με την βελόνα. Έχουμε βγάλει με τη βελόνα. Τι θα κάνουμε τώρα? Έχω μια μεμβράνη που δεν μου χρησιμοποιεί. Παίρνω αυτό εδώ το εργαλείο, το οποίο ανοίγουμε τρύπες στις ζώνες για τα παντελόνια. Βάζω τη μεμβράνη πάνω σε ένα καρπονάκι, έτσι. Πάω εδώ. Και κόβω ένα κομμάτι. Κόβω ένα κομμάτι. Παίρνω τη πλάκα αυτή είναι εδώ. Παίρνω το κομμάτι, το βάζω εδώ. Και με την ίδια τη βελόνα, με πολύ προσεκτικές κινήσεις, να μην το τσαλακώσουμε, να μην το τρυπήσουμε, το βάζουμε μέσα. Λοιπόν, με διέκοψαν τα παιδιά. Απαλά απαλά, να μην το τρυπήσουμε. Ωραία, έχει μπει. Παίρνω το σωληνάκι μου. Ακούγεται καθαρά πως ανοικοκλίνει η βαλβίδα. Οπότε το πρόβλημα νούμερο, τι νούμερο ήταν, δεν θυμάμαι, το λύνουμε με αυτό το τρόπο. Είπαμε φούσκα, χειροκίνητη αντλία δηλαδή, μαζί με αυτό εδώ πέρα το, την αντεπίστροφη βαλβίδα που έχει μέσα εδώ. Δεύτερη αντεπίστροφη βαλβίδα είναι αυτή εδώ, που μπορούμε να τη φτιάξουμε και αυτή. Και με ένα σετάκι, παιδιά, τέτοιο, το οποίο μέσα έχει όλα όσα χρειάζεται, αυτό εδώ το καρμπιρατέρ, δηλαδή τι έχει εδώ, είπαμε και αυτό εδώ βγαίνει. Έτσι. Αυτό το σετ. Παιδιά, αυτά τα σετάκια τα παίρνω από το AliExpress. Είναι κινέζικα.
Όπως σε όλα μου τα βιντεάκια, κάτω ακριβώς από το βίντεο στην περιγραφή βάζω link, διεύθυνση δηλαδή από πού τα παίρνω. Έτσι και σε αυτό το βίντεο θα βάλω ένα link. Εδώ αυτά τα set κάνουν 10 ευρώ, δεν ξέρω, κάπου εκεί. Από την Κίνα τα παίρνω με ένα 10, ένα 20. Απλά περιμένω κάνα μήνα να έρθουν. Αυτό είναι το μόνο αρνητικό. Α, τη μεμβράνη, αυτή είναι η μεμβράνη, την είχα χρησιμοποιήσει. Είναι ανοιχτό το σετ. Τέλος πάντων, δεν έχω άλλο τώρα. Το έχω ανοίξει, το έχω χρησιμοποιήσει. Ναι, δεν έχω. Το έχω χρησιμοποιήσει. Ακόμα και η βελόνα του δηλαδή είναι έλλειψη. Το είχα ανοίξει και το έχω ξεχάσει. Έχει λαστιχάκι για το εδώ πέρα, για το μεγάλο. Έχει O-ring τέτοιο, γι' αυτό εδώ είναι δύο ίδια. Όχι, ναι, ποιο είναι αυτό. Λοιπόν, βάζουμε το O-ring εδώ και γίνεται καινούριο. Αυτό το πετάμε, μιας και είναι ανοιχτό το set. Αυτό δεν το χρειάζομαι. Βελόνα μεγάλη, βελόνα μικρή έχει μέσα. Πάση περιπτώσει, εγώ θα βάλω στην περιγραφή το link, άμα θέλει κάποιος να, άμα ενδιαφέρεται κάποιος να πάρει, ας πάρει. Πάμε να το συναρμολογήσουμε λίγο. Βάζουμε το ζυγλεράκι αυτό εδώ πέρα πάνω και έχουμε και λέμε. Λοιπόν, βελόνα, ελαττήριο, στην έδρα του εκεί πέρα. Μετά πάει αυτό εδώ, το οποίο μπαίνει και πιάνει τη βελόνα από το λαιμό. Και μετά πάει το βιδάκι. Λοιπόν, στο σημείο αυτό που πατάνε οι τέτοιες, η μεμβράνη, στο σημείο αυτό που πατάνε οι βαλβίδες εδώ πέρα, αν θέλετε με ένα ένα τέτοιο σφουγγαράκι Scotch Bright λίγο να απαλά, πολύ απαλά, να φύγουν τα λίπη πιθανόν που έχει. Οπότε κορμός, πάμε ξανά, κορμός, φλάτζα, μεμβράνη, μετά πάει αυτή εδώ πέρα η πλάκα, εδώ οι τρυπούλες οι δύο μπαίνουν εδώ, δηλαδή και να θέλετε να μπερδευτείτε δεν κουμπώνει. Μετά πάμε ξανά φλάτζα, μία, δύο, τα δύο εξογκώματα αυτά μπαίνουν στις δύο τρύπες και αυτή εδώ η τρυπούλα μπαίνει εδώ πέρα. Μπαίνει εδώ, έτσι μπαίνει η φλάτζα. Με βράνη μας το ίδιο, αυτές οι δύο τρύπες μπαίνουν εδώ. Βράνη, παιδιά, μπαίνει εδώ. Το δισκάκι αυτό πρέπει να κοιτάει κάτω, να κοιτάει δηλαδή στο πάνω μέρος της, εδώ πέρα που πατάει το τέτοιο, να σηκώνει τη βελόνα. Έτσι. Λοιπόν, μετά πάει αυτό το πλαστικό και μετά πάει αυτό το καπάκι, με το μεταλλικό καπάκι με την φούσκα. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Και αυτά εδώ πουλούνται. Α, θα βρω, να σας βάλω και ένα link με τέτοια, με
φούσκα δηλαδή, χειροκίνητο τρομπάκι. Αυτά μπορεί να κάνουν τα 10-1 ευρώ, ξέρω εγώ, πολύ φτηνά. Ωραία. Και έχουμε αυτό εδώ. Αυτό εδώ, παιδιά, μπαίνει και έτσι, μπαίνει όμως και έτσι. Εδώ τώρα θέλει λίγο προσοχή, να βάλετε δηλαδή το βάλετε με τέτοιο τρόπο, ώστε είναι ανάλογα το από ποια μεριά έρχεται η ντίζα, από την ντίζα γκαζιού. Εάν η ντίζα δηλαδή έρχεται από εδώ, πρέπει να μπει έτσι, ώστε όταν τραβάμε εμείς την ντίζα, αυτή να τραβάει το προς τα εδώ. Εάν η ντίζα έρχεται από εκεί, θα πρέπει να μπει ανάποδα, ώστε να τραβάει προς τα εδώ. Μπαίνει και έτσι και έτσι. Το ίδιο πράγμα είναι και σε αυτό εδώ, παιδιά. Το ίδιο ακριβώς. Αυτές οι πλάκες, οι δύο με το... Εδώ δεν έχω ούτε βελόνες ούτε τίποτα. Είναι ο κορμός, φλάτζα μεμβράνη. Αυτή εδώ η πλάκα εννοείται με τα όλα της. Μετά πάλι φλάτζα μεμβράνη, πάει και αυτή η πλάκα, το ίδιο και το καπάκι με τα τέτοια, με τη φούσκα. Εδώ βλέπουμε ότι δεν έχει τέτοιο ζιγκλεράκι με το O-ring. Μία διαφορά είναι αυτή εδώ στο κορμό. Έχει το βιδάκι αυτό που ρυθμίζει τη ποσότητα του καυσίμου. Α, και αυτή εδώ η βίδα και στα δύο, και εδώ και εδώ, ρυθμίζει το ρελαντί. Δηλαδή όσο τη βιδώνουμε μέσα, βλέπουμε ότι, παρατηρήστε ότι όσο το βιδώνω, έρχεται η βίδα και σκουντάει αυτό εδώ πέρα. Οπότε δηλαδή σαν να έχουμε λίγο πατημένο το γκάζι. Τώρα είναι τέρμα. Το ρελαντί πρέπει να είναι εκεί κοντά στις 2000, στις 3000 στροφές. Αν έχετε τέτοιο στροφόμετρο, σε κάποια βιντεάκια έχω βάλει link και για το στροφόμετρο. Σε όλα μου τα βίντεο κάτω στην περιγραφή έχω link που βάζω, ας πούμε, αυτά που δείχνω στο βίντεο τα βάζω από που τα παίρνω. Αυτά, οι βασικές διαφορές είναι αυτές, παιδιά, και τα βασικά προβλήματα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Σε όσους άρεσε, πατήστε like, κάντε εγγραφή στο κανάλι για να δείτε και τα επόμενα βιντεάκια.